καλώς ορίσατε, κύριε Δημητριάδη. Καλώς σας μεσημέρι σε εσάς και όλους τους τηλεθεατές. Συνταγματικά, νομικά, τερτύπια και άλλα των ημερών θα ήθελα να συζητήσουμε, αλλά πριν, επειδή πρόκειψε αυτή η συζήτηση χθες στην Επιτροπή Προσφύγων της Βουλής, παρουσία και του Διευθυντή του Κτηματολογίου, για αυτό το χάος που προκύπτει στα κατεχόμενα με τα διαφιλονικούμενα ακίνητα. Και προκύπτει και ζήτημα τώρα και με το φορέα που δίνει δάνεια και αν δεν έχει στα χαρτιά κλπ. Είναι αρκετά, κύριε Δημητριάδη, και εσείς αυτό που εισηγήσετε σε όλους που έχουν περιουσία να πάνε να το δηλώσουν έτσι ώστε να γίνει αυτό, να κατοχυρωθεί με κάποιον τρόπο, όταν δεν υπάρχουν χαρτιά, δεν υπάρχουν στοιχεία από το χτηματολόγιο τότε πριν το 1974, όταν δεν προλάβαν να μοιράσουν οικόπεδα κλπ. Τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους? Να εξηγήσουμε ποιο είναι το πρόβλημα. Ναι. Το χτηματολόγιο αμοχώς του και το χτηματολόγιο Κερίνγκιας, ναι, είναι στα κατεχόμενα. Ναι. Κατά συνέπεια, τα βιβλία του χτηματολογίου, δεν ξέρω αν είδατε καμιά φορά αυτά τα βαρετά βιβλία, ναι, ναι, με δέρμα, τα οποία ήταν τα αρχεία. Είναι και πλατιά. Τα πλατιά, ναι, τα τεράστια, μείνανε στα κατεχόμενα. Άρα το 1974 η Κυπριακή Δημοκρατία έπρεπε να ανακατασκευάσει τα αρχεία για να μπορεί να αρχίσει να εκδίδει πιστοποιητικά ιδιοκτησίας. Και θα δείτε ότι για τα κατεχόμενα, Κερίνια και Αμόχωστο, όχι κατεχόμενη Λευκοσία, το χτηματολόγιο εκδίδει πιστοποιητικά ιδιοκτησίας, όχι τίτλο, κοτσάνι. Ναι. Και αυτός είναι ο λόγος που έχουμε το πρόβλημα. Τώρα, πώς το αντιμετωπίσαμε? Πήγαν το 1974, το 1975 όλοι οι άνθρωποι και δήλωσαν αυτά τα στοιχεία. Κάποιοι δήλωσαν λανθασμένα στοιχεία, είτε σωστά είτε λάθος. Η αρχή του χτηματολογίου είναι ότι τα διαφιλονικούμενα, διότι δηλώνετε εσείς ότι το χωράφι δίπλα από την εκκλησία ήταν δικό, ναι, σας. Και το δήλωσε και ο παππούς μου. Μάλιστα. Έλεγε ότι και εκείνο ήταν δικό του. Ναι. Η πολιτική του χτηματολογίου είναι η αναβλητικότητα. Και λέει ότι δεν θα αποφασίσω για αυτό το πράγμα μέχρι να λυθεί το Κυπριακό. Και στιβάζονται αυτά τα προβλήματα τόσα χρόνια και τα ονομάζουν διαφιλονικούμενα. Θα έπρεπε το Υπουργείο Εσωτερικών να αρχίσει μια διαδικασία επίλυσης αυτών των διαφιλονικουμένων, έτσι ώστε ο κόσμος να έχει πραγματικά πιστοποιητικά και να ξέρει τι να κάνει. Ναι. Τι πληροφορίες θα πάρει, μπορεί να βρει παλιούς τίτλους ιδιοκτησίας που έτυχε να έχει στις ελεύθερες περιοχές. Αν ήταν στο εξωτερικό, μπορεί να έχει. Αν μαζέψει τη μαρτυρία, μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα. Ή ακόμα και από τα κατεχόμενα να πάρει πληροφορίες για αυτές τις περιουσίες. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει η πολιτική βούληση να λυθεί αυτό το πρόβλημα, το οποίο δημιουργήθηκε επειδή ο κάθε ένας δήλωνε ό,τι νόμιζε ότι ήταν δικό του. Και αυτό πρέπει να επιληθεί. Χρειάζεται επίγουσα πολιτική βούληση, διότι οι επιπτώσεις είναι ότι αν πάτε εσείς στο φορέα και σας πει ο φορέας, μα αυτό είναι διαφιλονικούμενο, είναι σαν να σας λέει ότι δεν είναι δικό σας. Ναι, δεν είναι δικό μου, διότι το κράτος δεν επιλύει το πρόβλημα. Διότι αν κάποιος έξυπνος πήγε και δήλωσε ότι όλα τα χωράφια είναι δικά του, κατά ανάγκη το δικό σου γίνεται διαφιλονικούμενο. Ναι. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Μάλιστα. Και πρέπει να λυθεί. Είναι, ναι, σοβαρό και θα πρέπει να λυθεί. Θα έχουμε αύριο το Διευθυντή του Κτηματολογίου για αυτό ακριβώς το ζήτημα. Ρωτήστε τον, ποιο είναι το σύστημα επίλυσης της διαφοράς. Ναι. Χρειάζεται προσκόμιση κάποιων εγγράφων που μπορεί να μην μπορούν. Εγώ να πάντως δεν ξέρω πώς επιλύθηκαν αυτά τόσα χρόνια. Δεν είδα κάποιον να λέει, ναι, αποφάσισε το χτηματολόγιο ότι είναι δικό σου ή ότι είναι, μάλιστα, του άλλου. Να το θέσουμε τώρα, κύριε Δημητριάδη. Έτσι, τη δική σας συνεισφορά στη συζήτηση που γίνεται από την ημέρα της απόφασης, της ανάγνωσης της απόφασης, απόλυσης του Γενικού Ελεγκτή, μέχρι και σήμερα, όλα τα στάδια που περάσαμε από εκείνη την ημέρα, πώς εσείς νομικά αλλά και πολιτικά αντιλαμβάνεστε τις εξελίξεις? Έχουμε κρίση πάνω στην κρίση, έχουμε επίλυση, αν θέλετε, ξεφούσκωμα της κρίσης. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα εσείς? Πολλά και φοβερά, θα έλεγα. Αρχίσαμε με το ότι έγινε αυτή η διαδικασία, θα μπορούσε να είχε εκτονωθεί αυτή η, ναι, κρίση και να μην οδηγηθεί μια πολιτική διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου, διότι εδώ έχουμε ουσιαστικά μια νομική επίλυση ενός πολιτικού θέματος. Mm-hmm. Αυτό είναι η σύγκρουση. Προσωπικού και όλας θέλετε. Βεβαίως προσωπικού, ναι, και σε προσωπικό, ναι, επίπεδο. Προσωπικού. Και επίσης έχουμε την διάσταση ότι στο κάθε άτομο είχε δοθεί μια περιγραφή από τον κόσμο ότι αυτός κάνει καλά, αυτός δεν κάνει καλά, αυτός είναι έτσι, αυτός δεν είναι έτσι. Ένας είναι διάφθορος, ο άλλος είναι διεφθαρμένος. Ακριβώς. Ναι. Και αυτή την αίσθηση του κοινού
έπρεπε να την επιλύσει το δικαστήριο. Το δικαστήριο αποφάσισε με την μαρτυρία που είχε ενώπιον του και είπε ότι η συμπεριφορά είναι ανάρμοστη. Και κάτι επίσης που δεν τονίζουμε είναι ότι το δικαστήριο δεν είχε επιλογή. Αν έλεγε ότι, εφόσον είπε ότι η συμπεριφορά είναι ανάρμοστη, η μόνη επιλογή ή το υπάυσεις. Δεν έχουμε, όπως έχει σε μια ποινική υπόθεση, να σου βάλω 2 μήνες με αναστολή. Ναι, δεν έχει μετριασμό εδώ. Δεν υπάρχει. Ναι. Ή και ο πρώτερος βίος. Ακριβώς. Και, ναι, και είναι Δημητριάδη, όμως, διαπίστωση, ναι, και απόφαση. Στη βάση του μαρτυρικού υλικού. Στο, ό,τι παρουσιάστηκε, ναι, στο δικαστήριο. Κύριε Δημητριάδη, όμως, πάμε ένα βήμα πίσω. Πριν από την αίτηση απόλυσης που, ναι, καταχωρήστηκε από το Γενικό Εισαγγελέα, θα μπορούσε προηγούμενα, διότι η συζήτηση περί αρμοδιοτήτων ή εκφεύγει αυτόν ο Γενικός Ελεκτής κλπ. Πήγαινε 4-5 χρόνια. Ναι. Θα μπορούσε ο κύριος Οδυσσέας Μιχαηλίδης ο ίδιος να προσφύγει σε κάποιο όργανο διοικητικό ή στο δικαστήριο για να καταδείξει ποιες είναι οι όχι αρμοδιότητες, ναι, δηλαδή έχει να έπαιρνε το προβάδισμα, αν θέλετε, ενεργείο. Θα μπορούσε να γίνουν 2 πράγματα. Ή ο ίδιος ο Γενικός Ελεκτής θα μπορούσε να προσφύγει στο ανώτατο δικαστήριο για να ξεκαθαρίσουν κάποιες αρμοδιότητες, ναι, με συγκεκριμένα παραδείγματα. Ή, εφόσον είχαμε αυτό το πρόβλημα, η Βουλή μπορούσε να νομοθετήσει οριοθετώντας την εξουσία, ναι, του καθενός. Ούτε το ένα έγινε, ούτε το άλλο έγινε. Οι εξουσίες μας αυτές δεν... Είναι από το Σύνταγμα. Είναι από το Σύνταγμα. Ωραία, 2/3 να το περάσουν. Μάλιστα, ναι. Υπάρχουν δεν βλέπω πρόβλημα. Θεμελιώδη και μη άρθρα του Συντάγματος. Δεν είναι θεμελιώδες δικαίωμα οι εξουσίες του, ναι, του Γενικού Ελεκτή. Αυτά τα 2 άρθρα που αφορούν τον Γενικό Ελεκτή και τον Γενικό Εισαγγελέα, που τώρα συζητάμε και για τη μεταρρύθμιση των δύο αυτών θεσμών. Τώρα μπήκατε, ναι, στο άλλο θέμα. Ναι, ναι. Να δώσουμε και... Αν θέλετε, ολοκληρώστε την άποψη σας γι' αυτό, ότι στη βάση αυτών που είχε, λέτε ότι... Θα μπορούσαμε, κοιτάξτε, υπάρχουν ρυθμίσεις οι οποίες πάντοτε μπορούν να γίνουν. Είτε από τη Βουλή ως νομοθετικό όργανο, το οποίο περνά, ναι, νόμο, είτε από τη Βουλή ως το όργανο που τροποποιεί το Σύνταγμα. Ναι. Στο ένα θέλουμε 2/3, στο, ναι, άλλο θέλουμε 50%. Όμως, αυτήν καθ' αυτή την απόφαση, αν θέλετε, το, ναι, λεκτικό της, τους χαρακτηρισμούς κλπ. Πώς εσείς... Κοιτάξτε, η απόφαση, να μιλήσουμε με την αρχιτεκτονική, ναι, της υπόθεσης. Η απόφαση είναι δεσμευτική. Εφόσον είναι δεσμευτική, εφαρμόστηκε και απελήθη το άτομο που θεωρήθηκε η συμπεριφορά του ανάρμοστη. Διαδικαστικά και πάλι, ο αιτητής, ο Γενικός Ελεκτής, μάλλον ο πρώην Γενικός Ελεκτής, μπορεί να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ναι. Αν θεωρεί ότι παραβιάζονται τα ανθρώπινα του δικαιώματα, έχει 4 μήνες από την ημέρα που βγήκε η απόφαση να πάει στο, ναι, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και να πει για α, β, γ λόγο, θεωρώ ότι παραβιαστήκαν τα ανθρώπινα του δικαιώματα. Δεν μπορεί να προσληφθεί. Εκ νέου. Αυτό θα είναι μια ηθική ικανοποίηση και αποζημίωση από την Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν είναι σωστό αυτό που, όχι, λέτε, διότι είχε πρόσφατα μια υπόθεση, όχι πρόσφατα, πριν μερικά χρόνια, μια υπόθεση από την Ουκρανία, αν δεν κάνω λάθος, όπου, ναι, διώξαν ένα δικαστή από το ανώτατο δικαστήριο και τους ανάγκασαν να τον πάρουν πίσω. Ναι. Υπάρχει η έννοια της αποκατάστασης. Δεν είναι δηλαδή χτύμα μου. Ακούω άλλους συναδέλφους σας και, ναι, μεταφέρω, ναι, όχι, είναι, τις δικές τους εκτιμήσεις. Κοιτάξτε, είναι πολύ δύσκολο. Άρα μπορεί ο κύριος Μιχαηλίδης να προσφύγει στο ΕΔΑΘ και, βέβαια, να δικαιωθεί και να υπάρχει θεραπεία δηλαδή από το ΕΔΑΘ να προσληφθεί. Είναι πολύ μικρές οι πιθανότητες, ναι, αλλά δεν είναι αδύνατο. Το βέβαιο είναι ότι μπορεί να προσφύγει. Το αβέβαιο είναι αν θα πετύχει. Ναι. Και αν θα πετύχει, τι θα είναι η θεραπεία. Αλλά υπάρχει. Όμως υπάρχει και ακόμη ένα θέμα, το οποίο νομίζω έχει σχέση. Είναι η διαδικασία που έγινε με τον κύριο Κουλία. Ναι. Εγώ το ονομάζω η μπλόφα του, ναι, Κουλία. Ναι. Θα έρθω στον κύριο Κουλία, απλά στέκομαι σε αυτό, γιατί συζήτηση που κάναμε και με άλλους συναδέλφους σας, γιατί σε αυτή την απόφαση γίνεται ένα αφορά στην πειθαρχική υπόθεση εναντίον του... συγγνώμη. Ναι, εναντίον του δικαστή Κώστα Καμένου, η απόφαση δεν έχει δημοσιευθεί. Ναι. Τι έγινε τότε κλπ. Και αυτός προσέφυγε και δικαιώθηκε. Αυτός προσέφυγε και δικαιώθηκε, ναι, εν μέρη για ορισμένα πράγματα και έχει και άλλες υποθέσεις δικαστικής φύσεως όπου δικαστές πηγαίνουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να δικαιωθούν. Μάλιστα. Εγώ δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι ως άτομο ο πρώην Γενικός Ελεκτής μπορεί να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό, ναι, Δικαστήριο. Σίγουρα δεν πρόκειται από αέρος να δώσω συμβουλή για τις πιθανότητες, ναι, επιτυχίας. Είναι εκεί, δικηγόρους έχει, μπορεί να κοιτάξουν την νομολογία και είναι κάτι, μάλιστα, το οποίο... εάν πετύχει, οι πιθανότητες για αποζημίωση είναι πάρα πολύ μεγάλες σε σχέση με το θέμα της αποκατάστασης. Μάλιστα. Και να τα αφήσουμε εκεί. Ναι. Τώρα, σε 2 άλλα σημεία πολύ σημαντικά από τα οποία απασχόλησαν τις τελευταίες μέρες. Πρώτα απ' όλα, το θέμα των δικαιωμάτων ή των αρμοδιοτήτων, αν θέλετε, αυτού που αναπληρεί ή αντικαθιστά, πώς είναι στο Σύνταγμα ακριβώς, να πούμε το άρθρο 36. Το άρθρο
72-3, ναι, αν δεν κάνω λάθος. Το 36 λάθος είναι εκεί που λέει για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι σε περίπτωση προσωρινή. Ναι. Είναι που λέει αναπληρεί, λέει και κάτι άλλο. Δεν το έχω μπροστά μου. Εγώ έχω το 72-3 που λέει ότι ο πρεσβύτερος αναπληρεί τον πρόεδρο της Βουλής. Ναι. Αυτή είναι η πρόνοια. Αναπληρεί. Και έχουμε το ερώτημα, αν κάποιος αναπληρεί τον πρόεδρο, ο πρόεδρος αναπληρείται από τον πρόεδρο της Βουλής και ο πρόεδρος της Βουλής από τον γυραιότερο, ναι, βουλευτή. Αν αυτό, πρεσβύτερος, πολύ σωστό, αν αυτό μπορεί να αλλάξει, και η απάντηση είναι καθαρή. Το άρθρο 72.3 λέει ότι αυτή, ναι, είναι η διαδικασία, εκτός εάν οι βουλευτές αποφασίσουν διαφορετικά. Ναι. Άρα, το είχα αναφτύσει και στο 6 εγώ πριν τρεις μέρες και τώρα θα το συζητήσουμε μεθαύριο. Είναι αλήθεια. Στο χέρι του. Καθένας που διαβάζει το Σύνταγμα μπορεί να ξέρει. Ούτως ή άλλως υπήρξε το προηγούμενο, το 96 του Νίκου Αναστασιάδη. Κάποιος προσέφηκε και δικαιώθηκε η Βουλή, τότε δεν μπορεί να ορίσει τον τρόπο. Όχι, αυτό δεν είναι το θέμα τώρα. Το θέμα είναι τι κάνει αυτός που αναπληρεί. Δηλαδή η ουσία είναι ότι ακόμα και αυτός που θα επιλέξει η Βουλή να αναπληρεί, ναι, τον πρόεδρο ή την πρόεδρο όταν προεδρεύει της Δημοκρατίας. Όταν λέμε αναπληρεί, έχει δηλαδή εκτείνεται το δικαίωμα να διορίζει, να πάβει και λοιπά όλα τα δικαιώματα του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Να ξεχωρίσουμε την νομική διάσταση, ναι, από την πολιτική ευθυξία. Η νομική διάσταση, όταν αναπληρείς κάποιον, σημαίνει ότι μπαίνεις στα παπούτσια του και χρησιμοποιάς την θέση με τις εξουσίες που έχεις για να κάνεις αυτό που εκείνος δεν έκανε, διότι απουσιάζει. Ναι. Αυτή είναι η νομική διάσταση. Η ηθική διάσταση, δεν μπορείς κάποιος ο οποίος εξελέγει βουλευτής και για διαδικαστικούς λόγους πρέπει να προεδρεύσει της Δημοκρατίας αύριο το πρωί να διώξει το Υπουργικό Συμβούλιο και να βάλει καινούριους. Ναι. Αυτό είναι πολιτική ευθυξία. Ναι. Αυτήν την πολιτική ευθυξία την έχουμε όλοι, την καταλαβαίνουμε και πρέπει κάποιος να κινείται μέσα σε λογικά πλαίσια. Και η θεωρία ότι αν δεν βάλετε γενικό ελεγχτή θα διορίσω εγώ όταν πάω εκεί, που ήταν ακριβώς η θέση του κυρίου Κουλία, για μένα έδειξε το κενό, αλλά και από την άλλη ανάγκασε το σύστημα να αντιδράσει, διότι το σύστημα από τη μια ακύρωσε το ταξίδι της η πρόεδρος της Βουλής και από την άλλη είχαμε τον πρόεδρο ο οποίος από τη Νέα Υόρκη είπε θα έρθω πίσω την Τρίτη, Τετάρτη, πότε θα έρθω. Στις δύο θα το, ναι, στις δύο, διορίσω, και θα διορίσω τον τάδε. Ωραία. Mm-hmm. Δεν μπορούσαν να το είχαν πει από πριν αυτό. Έπρεπε, ναι, να το κάνει ο κύριος Κουλίας. Αλλά μια και μπήκαμε μέσα στο θέμα του διορισμού, εγώ θα ήθελα να θυμίσω και το γνωμοδοτικό συμβούλιο ή μια άλλη εισήγηση που είχε κυκλοφορήσει για το ενδεχόμενο μη δεσμευτικών ακροάσεων ενώπιον της Βουλής. Να σας θυμίσω, θα το δείτε και στους δέχτες σας σε λίγες μέρες, όταν οι επίτροποι που έχουν επιλεχθεί για την Κομισιόν θα πάρουν την θέση τους, θα περάσουν από, μάλιστα, ακρόαση από το Ευρωκοινοβούλιο. Ναι. Ωραία, εμείς γιατί να μην έχουμε μία ακρόαση, σίγουρα, μη δεσμευτική, ναι, για αυτούς που διορίζουμε. Ακριβώς, μετά και από με τον τρόπο με τον οποίο κενώθηκε η θέση του Γενικού, ακριβώς, Ελεκτή, ότι θα ήταν μια πιο, αν θέλετε, σοβαρή μελέτη και έρευνα ή και, ναι, ενασχόληση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, παρότι προφανώς. Ναι, και είχαμε και το γνωμοδοτικό συμβούλιο, ναι, νομίζω, και εκείνο είναι, ναι, ναι, ένας. Το τι ζητάς είναι ένα μηχανισμό ο οποίος να φιλτράρει, ναι, την θέση του Προέδρου ότι θέλω να διορίσω τον τάδε. Ναι. Αυτό το φιλτράρισμα. Παρ' όλα αυτά ότι είναι κάποιοι διορισμοί που είναι προνόμιο και μόνο του Προέδρου. Όλοι της είναι προνόμιο. Όλοι του είναι Προέδρου. Σωστά. Αλλά εκεί ο Πρόεδρος που είναι, να είσαι και να φαίνεσαι, αν θέλετε. Ναι, ακριβώς. Ως θέμα διαφάνειας, μάλιστα, δίδει την ευκαιρία συνήθως στο νομοθετικό σώμα, στη δική μας περίπτωση η Βουλή των Αντιπροσώπων, με ακροάσεις να περάσει από το φίλτρο. Μπορώ να σας θυμίσω τις ακροάσεις στην Αμερικανική Γερουσία, όπου γίνεται χαμός για, ναι, τους διορισμούς. Και εκεί πραγματικά πιέζουν. Θέλω να το πιέζουν. Ζήσω αυτό στην Ολομέλεια της Κυπριακής Βουλής. Κοιτάξτε, αυτή, ναι, είναι η Βουλή μας. Όχι, δεν λέω. Θα ήθελα να δω ακριβώς τις ερωτήσεις που θα υποβάλλουν. Μάλιστα. Θα ανέμενα σοβαρή μελέτη από όλους τους βουλευτές για το κάθε ένα που θα είχαμε μπροστά τους και να ρωτά. Δηλαδή, ναι, όχι, κάτι, ας πούμε, τι ομάδα είσαι. Λοιπόν, ναι, όμως να πάω σε κάτι πιο άκρο, να το τραβήξω λίγο σε σχέση, βέβαια, με το Σύνταγμα. Εκεί που λέει το άρθρο 36 για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, που λέει σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή προσωρινού κολλήματος του Προέδρου ή και του Αντιπροέδρου, και εφόσον χρόνος διαρκούς είναι ταύτο, ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και εν περιπτώσει απουσίας αυτό και πάει η διαδικασία. Ναι. Όταν λέμε προσωρινή απουσία ή προσωρινό κόλλημα, το Σύνταγμα είναι του 60, το 2024.
Γιατί το 60, έλεγα και χθες, δεν είχαμε ούτε κινητό ούτε άλλο τρόπο. Με σίγουρα. Τηλεγραφικά η ενημέρωση του Πρόεδρου, άμα πήγαινε, ξέρω εγώ, μακριά, ναι, με το πλοίο να μιλήσει στη Γενική Συνέλευση. Ναι. Είναι το ίδιο ότι είναι απουσία ή κόλλημα το ότι είναι κάποιος εκτός των αγιογραφικών? Συνήθως ο Πρόεδρος πρέπει να είναι στην Κύπρο για να εξασκεί τα, ναι, καθήκοντα του. Όταν φύγει από την Κύπρο, δεν ξέρω την πρόνοια, πρώτα απ' όλα ανακοινώνεται στην επίσημη εφημερίδα, ναι, ότι ο Πρόεδρος φεύγει, ναι, ναι, και λέει ποιος τον αναπληρεί. Ναι, όχι, λέω, επειδή... Ναι, όχι, πάμε... είναι πασέ, ναι, ναι, αυτό. Απλά είναι πολύ... μια πρακτική που αναλαμβάνει μια κυβέρνηση, είναι... τα βρίσκει και τους λένε ότι φεύγει ο Πρόεδρος, το ανακοινώνεται και ναι. Αλλά μπορούμε να το δούμε και αυτό. Βεβαίως μπορούμε να το δούμε. Κοιτάξτε, το Σύνταγμα είναι εκεί για να το τροποποιήσουμε. Το πιο βασικό που υπήρχε το 60, το οποίο όλοι ξεχνούμε και είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο, είναι η Τουρκοκύπρη. Ναι, ναι. Είναι εκείνα, δηλαδή, τα check and balances. Ή τον αντιπρόεδρο της Βουλής. Δεν υπάρχει καν. Αυτό ακριβώς το είπατε εσείς. Αυτά, λοιπόν, τα αντίβαρα τα οποία υπάρχουν. Δημητριάδη, και σε σχέση με τις τροποποιήσεις τώρα ή τη συζήτηση για εξυγχρονισμό και της νομικής υπηρεσίας και της ελεκτικής. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι θεμελιώδη. Κάποια από αυτά είναι κάποιες παραγράφοι τους. Μάλιστα. Μπορεί η προσθήκη, αν θέλετε, παραγράφου να τροποποιεί την ουσία, διότι υπάρχει μια τέτοια απόφαση, νομίζω, στο παρελθόν. Ναι, υπάρχει. Ναι. Κοιτάξτε, να μην μείνουμε στο νομικό. Έχουμε την πολιτική βούληση να αλλάξουμε το Σύνταγμα ούτως ώστε να το επικαιροποιήσουμε. Και δεν λέω να κάνουμε μια κοσμογονική αλλαγή. Λέω ότι είχαμε αυτή τη σύγκρουση μεταξύ του θεσμού του Γενικού Ελεκτή και του Γενικού Εισαγγελέα. Των προσώπων που υπηρετούν τους θεσμούς. Ναι, διότι οι θεσμοί είναι άμα, ναι. Εντάξει, ναι, αυτοί που τους εκπροσωπούν όθησαν την σύγκρουση, ναι, για να το βάλουμε σωστά. Ωραία. Πρέπει να πάρουμε κάποια μαθήματα από αυτή την υπόθεση. Από τη μια, λέγεται ότι θέλουμε να φύγουμε από την έννοια του Γενικού Ελεκτή και να κάνουμε ένα ελεγκτικό συμβούλιο. Μάλιστα, πολύ θεμητό. Μπορούμε είτε να τροποποιήσουμε το Σύνταγμα, είτε με νόμο να το κάνουμε. Έχουμε την πολιτική βούληση να το κάνουμε. Κατατέθηκε νομοσχέδιο. Από την άλλη πλευρά, έχουμε και το θέμα του Γενικού Εισαγγελέα. Να σας θυμίσω, ήμασταν εδώ προεκλογικά και όλοι λέγαμε ότι το άρθρο 113 του Συντάγματος, που δίδει αυτή την τεράστια υπερεξουσία στο Γενικό Εισαγγελέα, πρέπει να τροποποιηθεί. Όλοι οι υποψήφοι και ο νυν πρόεδρος είχαν πει, ναι, ότι πρέπει να το τροποποιήσουμε. Αυτή είναι τώρα η προσπάθεια, αντιλαμβάνομαι. Αυτό είναι στη διαδικασία διαβούλευσης. Ναι. Εσείς όμως είστε υπέρ αυτών των μεταρρυθμίσεων και στην ελεκτική και στην νομική υπηρεσία. Μα γιατί όχι. Το Σύνταγμά μας είναι από το 60. Είχε όλα αυτά τα προβλήματα. Δεν είμαι υπέρ του να κάνουμε μια γενική αλλαγή τώρα, διότι θα μας πάρει ακόμη 10 χρόνια. Είμαι κάθετα υπέρ της τροποποίησης του άρθρου 113, ούτως ώστε ο Γενικός Εισαγγελέας να μην είναι και ο νομικός σύμβουλος του κράτους και ο προϊστάμενος των διοχτικών υπηρεσιών. Ναι, απλά το θέμα είναι ότι θα έχει αναδρομικότητα, υπό την έννοια ότι στην ελεκτική υπηρεσία υπάρχει ακόμη ο βοηθός. Συνήθως, ναι, συνήθως δεν επιτρέπεται να υπάρχει αυτή, ναι, η αναδρομικότητα, διότι επηρεάζει υφιστάμενα δικαιώματα. Ναι. Μία διαβούλευση με τον νυν γενικών και με τον νυν βοηθών μπορεί και να μην υπάρχει αυτή η πρόνοια, ναι, να γίνει μία. Ακριβώς, δηλαδή εδώ ο ένας θεσμός υπάρχουν, με τον άλλο, ναι, δεν είναι μιλά. Αυτό που λέμε, η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα. Βεβαίως δεν υπάρχουν, ναι, αδιέξοδα. Όλα μπορούν να λυθούν. Αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση και να είναι και στη σωστή κατεύθυνση. Σωστά. Βέβαια. Έτσι ευχαριστούμε είναι. Πολύ. Έτσι λειτουργεί το πράγμα. Κύριε Δημητριάδη, γιατί Κύπρος. Αξίζει καλύτερα. Λοιπόν, να είστε καλά.